Ευρισκόμεθα στο 13ο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκαλύψεως, στον στίχο 16. Και ποιεί πάντα στους μικρούς και τους μεγάλους, και τους πλουσίους και τους πτωχούς, και τους ελευθέρους και τους δούλους, ή να δώσουσιν αυτής χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί το μέτωπον αυτών. Εδώ ο Ιερός Ευαγγελιστής, ο οποίος πάντα συνηθίζει να δίδει αυτήν την κατάταξη, θα λέγαμε, των ανθρώπων, όταν λέγει μικρή μεγάλη, πλούσιοι πτωχοί, δούλοι ελεύθεροι, για να εκφράσει ότι εκείνα που ενεργεί ο ψευδοπροφήτης για λογαριασμό του Αντιχρίστου είναι για όλους τους ανθρώπους. Ότι δεν θα είναι μόνο οι πλούσιοι οι οποίοι θα υποστούν την κακία του ή τις επιδράσεις του Αντιχρίστου, ή μόνο οι πτωχοί, ή μόνο οι ελεύθεροι, ή οι δούλοι και τα λοιπά, ή μόνο οι μεγάλοι και όχι οι μικροί, αλλά τη σφραγίδα του ο Αντίχριστος, τη ενεργία πάντοτε του ψευδοπροφήτου θα την εναποθέσει εις πάντας τους ανθρώπους, αδιαφόρος φύλου, ηλικίας και κοινωνικής τάξης. Αλλά εις αυτόν τον ένα άμεσον εξαναγκασμόν που λέγαμε την περασμένη φορά, δια να απονεμηθεί τιμή εις το θηρίο το πρώτο τον Αντίχριστο, δια να προσκυνηθεί η εικόνα του με την απειλή του θανάτου, έρχεται και ένας έμεσος τρόπος εκβιασμού που είναι οικονομικής φύσεως και που φυσικά και αυτός εγκλεί την απειλή του θανάτου. Και είναι αμύτης δύνατε, αγοράσε ή πωλήσε ή μη ο έχων το χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού. Και να γίνει ώστε να μην μπορεί κανείς να αγοράσει ή να πουλήσει, παρά μόνο εκείνος ο οποίος θα έχει το χάραγμα, την σφραγίδα του Αντιχρίστου, που θα είναι το όνομα του θηρίου ή ο αριθμός που αντιστοιχεί εις το όνομα του θηρίου του Αντιχρίστου. Βέβαια αυτό το ο αριθμός, σας εξηγώ, λέμε Αθανάσιος. Το πρώτο γράμμα ελληνικά είναι το 1. Το θήτα είναι το 9. Το δεύτερο αλφα είναι το 1. Το νι είναι το 50. Μετά είναι το αλφα πάλι 1. Το σίγμα είναι το 200. Το γιώτα είναι το 10. Το όμικρον το 70. Το σίγμα πάλι 200. Αν τα βάλω στη σειρά, το όνομά μου τι αριθμό δίδει? Δίδει κάπου 500, 600, 700, δεν ξέρω πόσο. Ώστε ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο όνομά μου. Είτε λοιπόν είναι το ίδιο το όνομα ή ο αριθμός του ονόματος είναι το ίδιο πράγμα. Ώστε υπάρχει εδώ ένας οικονομικός αποκλεισμός. Προσέξτε αυτό το σημείο του οικονομικού αποκλεισμού. Όταν σας έλεγα και πέρυσι, αναφερόμενος εις αυτών των οικονομικών αποκλεισμών, κάνοντας ένα άλμα εις το 13ο κεφάλαιο, ενώ ήδη βρισκόμεθα πιο μπροστά, επειδή σας είχα έτσι εκτάκτως αναφέρει ένα περιστατικό το οποίο και σήμερα θα αναφέρω, μερικοί από εσάς τρομοκρατηθήκατε και είπατε, δηλαδή θα υπάρχει ένας τρόπος που να μην μπορούμε να διακινηθούμε οικονομικά, που οι τράπεζες συνήθως είναι εκείνες που δημιουργούν τη διακίνηση, γιατί θα δούμε λίγο πιο κάτω, οι τράπεζες μπαίνουν στη μέση. Δηλαδή θα έχουμε κάποια δυσκολία. Πάρτε
την περίπτωση που οι τράπεζες είχαν απεργία και είδατε αμέσως υπήρχε μια οικονομική παράλυση στην αγορά. Αν υποτεθεί λοιπόν ότι αυτό δεν είναι γενικευμένο, αλλά είναι μόνο για πρόσωπα τα οποία δεν θα εξυπηρετούντο οικονομικά από τις τράπεζες ή από την αγορά γενικώς, ούτε να αγοράσουν, θα πηγαίνει στον μπακάλι και θα του λες, δώσ' μου ένα κιλό ζάχαρη, στο φούρναρι δώσ' μου ένα κιλό ψωμί, θα σου πει, έχεις το χάραγμα, έχεις τη σφραγίδα η οποία θα είναι στο χέρι ή στο μέτωπο. Εάν την έχεις, ψώνεις σε ό,τι θέλεις. Δεν την έχεις, δεν θα ψωνίσεις τίποτα. Ή είσαι παραγωγός. Αυτό θα πει, δεν θα μπορεί κανείς να αγοράσει ή να πουλήσει. Είσαι παραγωγός και θα θέλεις να πουλήσεις το εμπόρευμά σου. Δεν θα σου αγοράσουν το εμπόρευμά σου, την παραγωγή σου, εάν δεν έχεις το χάραγμα του Αντιχρίστου. Αντιλαμβάνεστε, είναι ένας εκβιασμός φοβερός. Και δεν ξέρω οι άνθρωποι πώς θα μπορούσαν σε αυτό το σημείο να αντισταθούν, να αντιδράσουν πραγματικά. Για να δείτε πόσο φοβερές θα είναι εκείνες οι ημέρες του Αντιχρίστου. Ποια είναι όμως αυτή η σφραγίδα περί της οποίας ο λόγος? Ποιο είναι το χάραγμα? Χάραγμα τότε, την εποχή εκείνη που εγγράφεται η Αποκάλυψη, ή το η αυτοκρατορική σφραγίδα, και έτσι έλεγε το χάραγμα. Θυμηθείτε ακόμη την εποχή του Ναβουχοδονόσορος ή άλλων βασιλέων παλαιών, που ως σφραγίδα είχαν το δακτυλίδι τους, το οποίο το, επάνω, όπως εμείς σήμερα έχουμε μία πέτρα, ενδεχομένως κάπως έτσι, να διαμάντ, μια πολύτιμη πέτρα. Εκείνοι είχαν κάποια χαράγματα εκεί και ετίθετο σφραγίδα επάνω στα έγγραφα. Η σφραγίδα αυτή ήταν στο χέρι πάντα του βασιλέως. Δεν ήταν κάπου σε ένα ντουλάπι, σε ένα σιρτάρι που θα μπορούσε ο γραμματέας να τη χρησιμοποιεί. Ήταν στο χέρι του βασιλέως, με τη σφραγίδα του. Εάν υποτεθεί ότι ο βασιλεύς ποτέ έδινε σε κάποιον το δακτυλίδι του, δηλαδή τη σφραγίδα, να το πω έτσι, την μεγάλη σφραγίδα του κράτους, να μιλήσουμε μια σύγχρονη έκφραση, σήμαινε ότι αυτός που έπαιρνε τη σφραγίδα είχε μεγάλη δικαιοδοσία και μεγάλη εξουσία. Σπουδαίο αυτό. Από εκεί λοιπόν είναι παρμένη η έκφραση χάραγμα, δηλαδή σφραγίδα, που τι άλλο θα είναι παρά η σφραγίδα με το όνομα ή των αριθμών του Αντιχρίστου. Πιστεύω θα ενθυμίστε όταν πέρυσι την Άνοιξη σας είχα αναφέρει ένα περιστατικό που μου είχε διηγηθεί ο κύριος Σωτηρόπουλος, κύριος Νικόλαος Σωτηρόπουλος, θεολόγος του Σταυρού. Είχε έρθει στη Λάρισα, είχε κάνει και μία ομιλία εδώ στον Σάπφυρο και ήρθε στο μοναστήρι, τον φιλοξενήσαμε και μου είπε αυτό που τότε σας είχα πει και δεν μπορούσα να το κρατήσω περισσότερο, ήθελα να σας το πω αμέσως, αν και ήταν κάτι που ανήκε εις αυτό το σημείο που σήμερα αναλύουμε. Με δύο λόγια θα σας το ξαναπώ. Κάποιος ορθόδοξος ιερεύς στην Αμερική του είπε ότι ετοιμάζουν οι τράπεζες της Αμερικής μία μέθοδο ταυτότητος των καταθετών, διότι σήμερα για να κάνεις, να πάρεις χρήματα από την τράπεζα, να κάνεις μία ανάληψη χρημάτων, φυσικά θα πας με την ταυτότητά σου κλπ. Ετοιμάζουν μία μέθοδο ώστε αυτή η ταυτότητα να είναι ανεξιθύλως χαραγμένη στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο με ακτίνες λέιζερ. Οπότε στο χέρι σου, όταν θα είναι αυτή η σφραγίδα, δεν φαίνεται εξωτερικά τίποτε. Πρέπει να βάζεις το χέρι σου σε ένα ειδικό μηχάνημα
για να γίνει η αποκάλυψη της σφραγίδος, ότι είσαι εσύ αυτός που είσαι. Και αυτό βέβαια σας είπα θα είναι ανεξίφυλλο, ή στο χέρι το δεξί ή στο μέτωπο. Θα είναι δύο αριθμοί, ένας γενικός και ένας ατομικός. Ο γενικός αριθμός θα είναι ο 666 και ο ατομικός αριθμός θα είναι ο αριθμός μητρώου σου που είσαι στα κατάστηκα της τραπέζης ως καταθέτης. Θα είναι ο ατομικός σου αριθμός. Θα μου πείτε, γιατί να χρησιμοποιηθούν δύο αριθμοί? Δεν θα είναι το αρκετός? Ας πούμε ότι είναι έξυπνος τρόπος αυτός, μια ταυτότητα ανεξίφυλη, που κανείς με τον τρόπο αυτόν, ό,τι να κάνει, ό,τι είναι τα δακτυλικά μας αποτυπώματα επί παραδείγματι, που όπου και όπως να κινηθεί θα δώσει μια πιστότητα της ταυτότητός του. Δεν θα είναι το αρκετό να τεθεί μόνον ένας αριθμός, ο ατομικός αριθμός? Τι θα χρειάζεται ο γενικός αριθμός 666? Αγαπητοί μου, εδώ υπάρχει κάτι το καταπληκτικό. Όπως τα ξέρετε, τα χρήματα, τα πολλά χρήματα που διακινούνται μέσα στην αγορά, στις αγορές του κόσμου ολοκλήρου, ανήκουν σε χέρια εβραϊκά. Αυτό το ξέρετε. Οι Εβραίοι δεν είναι πολλοί στον κόσμο, είναι 11 εκατομμύρια. Όλοι οι Εβραίοι σε όλο τον κόσμο, αλλά κρατούν κατά ένα συντριπτικό ποσοστό την οικονομία του κόσμου. Συνεπώς αυτοί οι άνθρωποι ρυθμίζουν τα πράγματα. Αλλά τι θα ενδιέφερε αυτούς και τι σχέση έχουν αυτοί με τον αριθμό 666? Οι Εβραίοι έχουν μείνει άπιστοι εις τον Ιησού Χριστό και φυσικά αναμένουν άλλον Μεσσία. Είναι μια μερίδα, οι λεγόμενοι Σιωνιστές, οι οποίοι έχουν μεσιανικές προσδοκίες αλλά ηλιστικού τύπου, ηλιστικής διαστάσεως. Είναι γνήσιοι απόγονοι εκείνων των Εβραίων της εποχής του Χριστού που ζήτησαν τον Μεσσία να είναι εθνικός απελευθερωτής και που θα τους έδιδε να φάνε με χρυσά κουτάλια. Θα το πω κατά τη δημοδή έκφραση. Οι ελπίδες τους βεβαίως διεψεύστησαν εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, γι' αυτό και τον εσταύρωσαν. Βέβαια είναι κι άλλα τα αίτια. Τον ευθόνησαν. Μας λέγει σαφώς ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι διαφθόνων παρέδωκαν αυτόν. Πότε όμως? Όταν είδαν να διαψεύδεται η ελπίδα των ότι θα μπορούσε να σταθεί Μεσσίας όπως τον περίμεναν. Βεβαίως οι προφήτες δεν μιλούσαν για ένα τέτοιον Μεσσία, αλλά μέσα στην παραζάλη της δίψας των και της πείνας των για ελευθερία και για πλούτον δεν ερμήνευαν σωστά τους προφήτες. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. Με το κριτήριο των παθών ερμήνευαν τις γραφές. Και όταν κανείς ερμηνεύει τις γραφές με το κριτήριο των παθών, οπωσδήποτε θα ερμηνεύσει λανθασμένα. Έτσι δεν έβλεπαν ότι ο Μεσσίας είναι παθητός. Και σκανδαλίστηκαν όταν είδαν τον Μεσσία, τον αναμενόμενο, επί του Σταυρού. Οι θέσεις που έλεγαν, αν είσαι εσύ ο Χριστός, κατέβα από το Σταυρό, να δούμε και να πιστέψουμε. Γιατί πάντα είχαν μέσα στο μεδούλι τους την αναζήτηση θαύματος, που δεν είναι πάντα τεκμήριον το θαύμα. Γιατί θαύματα θα κάνει και ο ψευδόχριστος και ο αντίχριστος. Δεν είναι πάντοτε το κριτήριο αυτό. Ωστόσο,
διαψεύστησαν. Βεβαίως την Αγία Γραφή τη γνωρίζουν την Καινή Διαθήκη οι Εβραίοι. Βεβαίως γνωρίζουν ότι ο αριθμός 666 είναι ένας Μεσσίας, ο οποίος θα είναι και λέγεται από τους χριστιανούς Αντίχριστος. Οι άνθρωποι αυτοί όμως παρέδωκαν πλέον την καρδιά τους εις τον Σατανά. Σαφώς ο Χριστός είπε ότι εκείνος που δεν έχει τον Υιόν δεν έχει ούτε τον Πατέρα. Ακούστε αυτό, είναι τρομερό. Αυτός που δεν έχει τον Υιόν δεν έχει ούτε τον Πατέρα. Και εκείνος που δεν έχει τότε τίποτα, τότε είναι άθεος. Τότε λοιπόν οι Εβραίοι αφού δεν έχουν τον Υιόν, δεν επίστευσαν, άρα δεν έχουν ούτε τον Πατέρα, άρα είναι άθεοι. Άρα λοιπόν έχουν κυβερνηθεί, έχουν ήδη πια κατακτηθεί από τον διάβολο. Και εφόσον είναι οι άνθρωποι με παχυλές, ηλιστικές θέσεις, δεν βλέπουν τίποτα άλλο μπροστά τους παρά τα χρήματα και την κοσμοκρατορία. Πώς θα εξυπηρετηθούν? Θα εξυπηρετηθούν μόνο αν δεχθούν έναν Μεσσία που θα σταθεί αντίπαλος του Ιησού Χριστού. Ήδη διαισθάνονται ότι αυτός είναι εκείνος που φέρει τον αριθμό 666 στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Κάνει εντύπωση. Αλλά γιατί κάνει εντύπωση? Ενθυμίστε πέρυσι που σας είχα διαβάσει από μία μασονική προσευχή του 33ου βαθμού που αποτείνεται προς τον Μπαθονέτ, που δεν είναι παρά ο διάβολος. Είναι ένα άγαλμα που είναι ο τραγωπόδης θεός, ο Παν, ας το πούμε, ή ένας μισός άνθρωπος και μισός τραγί, με κέρατα, έχει ουρά και τα πόδια, τα χέρια είναι ανθρώπινα, τα πόδια είναι κατσικίσια, τραγίσια, και κάθεται σταυροπόδι και αυτόν προσκυνούν, ο Μπαθονέτ, δηλαδή ο διάβολος, σας το ξαναλέω άλλη μία φορά. Και θα πείτε, γιατί τον προσκυνούν? Οι άνθρωποι προσκυνούν αυτόν και υβρίζουν τον Γιακβέ, τον Κύριον, τον Θεόν, ότι είναι ο εχθρός του πολιτισμού, ο εχθρός της προόδου κλπ. Ενώ ο Μπαθονέτ, ο διάβολος, είναι ο εκείνος που προάγει τον πολιτισμό, την επιστήμη, την τεχνική, την τέχνη και τις ειδονές του κόσμου τούτου. Από την άλλη μεριά, το Ευαγγέλιο δεν αρέσει, αλλά και η Παλαιά Διαθήκη ως ασκητική, διότι θυμηθείτε τους Εβραίους στην έρημο, αγαπητοί μου, πόσες φορές εγόγγισαν όταν ο Θεός τους είχε υποπαιδαγωγία μόνο με το μάνα. Αυτοί θέλανε και κρέας και τα σκόρδα και τα κρομίδια και τα ψάρια της Αιγύπτου, και θέλησαν να γυρίσουν πίσω και να αθετήσουν την επαγγελία του Θεού για μια γη ασκητική. Διότι θυμηθείτε τους Εβραίους στην έρημο, αγαπητοί μου, πόσες φορές εγώ. Οι Εβραίοι δεν θέλουν τον Θεό, αλλά θέλουν έναν Μεσσία, έναν Θεό που θα τους δώσει υλικά αγαθά. Γι' αυτό το λόγο απορρίπτουν τον Θεό της Παλαιάς Διαθήκης, απορρίπτουν και τον Ιησού Χριστό ως Μεσσία, και θέλουν έναν που θα τους δώσει ευημερία. Και όταν ξέρουν ότι αυτός θα κυβερνήσει τον κόσμο εξ ονόματος των Εβραίων, και όπως θα δούμε στη συνέχεια θα είναι Εβραίος, τότε λοιπόν, χωρίς να γνωρίζουν ακόμη ποιος θα είναι, αποδέχονται τον αριθμό 666, που είναι το χαρακτηριστικό της δικής των επικρατήσεως παγκοσμίως. Έτσι εξηγούνται τα πράγματα. Αν διαβάσετε το τελευταίο πρωτόκολλο των σοφών της Ιών, το τελευταίο, πώς ζητούν και θέλουν να διαμορφωθεί ο μέλλον βασιλεύς, απόγονος του Δαβίδ, όπως λέγουν, ο αστήρ του Δαβίδ που θα βασιλεύσει στους Εβραίους και θα γίνει κοσμοκράτορ, αγαπητοί μου, θα βρείτε χαρακτηριστικά γνωρίσματα, όπως μας τα λέγουν οι πατέρες δια των μέλλοντα
αντίχριστο. Και υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα τρομάξετε άμα ακούσετε για τον αντίχριστο. Πόσο θαυμάσιος άνθρωπος θα είναι. Στην αρχή. Έτσι. Τι το περίεργο, αν ζητούν να βάλουν αυτά τα δύο, τους δύο αριθμούς, τον αριθμό 666 και τον αριθμό των ατομικών. Πάντως, όπως ξέρετε, επειδή κάθε προφητεία δεν έγινε από άνθρωπο αλλά από το Πνεύμα του Θεού, ή το καταλαβαίνουν ή δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, γίνονται υπηρέτες της πληρώσεως των προφητείων του Θεού. Όταν επί παραδείγματι ανά πάσα στιγμή ο Ευαγγελιστής Ιωάννης βλέπει πόσο ο Χριστός σταυρώνεται και λέγει «και διεμέρισαν τα ημάτια του Κυρίου», γιατί ήταν γραμμένο, και ότι ο Κύριος δεν συνεθλίβησαν τα οστά του όπως των δύο ληστών, γιατί ήταν γραμμένο, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «και οστούν ου συντριβήσατε αυτού». Ανά πάσα στιγμή βλέπει τη γραφή. Μα τη γραφή δεν τη διάβασαν και οι Εβραίοι? Σπούδαιοι ραβίνοι υπήρχαν, δεν διάβαζαν? Και όμως, αγαπητοί μου, εξεπλήρωναν τις προφητείες χωρίς να το καταλαβαίνουν. Και συνεχίζει η Αγία Γραφή: «Ω δε η σοφία εστί, ο έχων νουν», λέγει ο ιερός συγγραφεύς, ο Άγιος Ιωάννης, «ψηφισάτο των αριθμών του θηρίου. Αριθμός γαρανθρώπου εστί, και ο αριθμός αυτού 666. Χ, ξι, σίγματα. Το χ είναι το 600, το ξι είναι το 60 και το σίγμα τάφ είναι το 6. 666. Εδώ λέγει η σοφία. Αυτός που έχει νου, ας ψηφίσει τον αριθμό του θηρίου, να τον βρει, να τον βάλει κάτω να τον βρει, γιατί είναι αριθμός ανθρώπου. Όταν λέει αριθμός ανθρώπου, θα πει είναι όνομα ανθρώπου. Και μας δίνει, όπως σας είπα, και τον αριθμό. Αλλά για προσέξτε όμως λίγο εδώ, ποια είναι αυτή η σοφία? Ώδη η σοφία εστίν. Προφανώς ομιλεί περί της Θείας Σοφίας και όχι περί της σοφίας ως προϊόντος του ανθρωπίνου νου, και που σημαίνει ότι εκείνα που γράφω και σας λέγω «Ώδε η σοφία» είναι κατανοητά μόνο κατόπιν Θείας Αποκαλύψεως και Θείου Φωτισμού. Θα μου πείτε, μέχρι τώρα απεκαλύφθη το όνομα σε κάποιους σπουδαίους? Δεν απεκαλύφθη, αγαπητοί μου. Δεν απεκαλύφθη. Ίσως να απεκαλύφθη στον Ιερόν Ευαγγελιστή Ιωάννη, διότι ήδη βρήκαμε στην Αποκάλυψη που του λέγει ο Θεός «αυτά δεν θα τα γράψει». Το ίδιο πράγμα στον Δανιήλ, ο οποίος και αυτός προφητεύει για τον Αντίχριστο, και του λέγει ο Θεός «αυτά δεν θα τα γράψεις». Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες αποκαλύψεις που δεν αφορούν στην Εκκλησία, αλλά αφορούν μόνο στο πρόσωπο του προφήτου που γράφει τις προφητείες. Ειδικά μόνο, διότι θα μπορούσε να αναρωτηθεί ο Ιωάννης «Κύριε, σε παρακαλώ πες μου, ποιος είναι αυτός ο λιμεώνας, ο καταστροφεύς της Εκκλησίας, αλλά και σύμπαντος κόσμου? Πες μου ποιος είναι». Θα σου πω ποιος είναι. Είναι αυτός. Αλλά δεν θα το γράψεις το όνομά του. Θα γράψεις μόνον τον αριθμό του ονόματός. Και επειδή στον αριθμό του ονόματος ταιριάζουν πολλά ονόματα, δεν μπορεί κανείς να εντοπίζει αμέσως. Δεν μπορεί καθόλου τίποτα, είναι αδύνατο. Ίσως ακόμη το όνομα του λιμεώνος, του ιού της απολίας και της ανομίας,
αυτό το όνομα να το εγνώριζε και ο Απόστολος Παύλος, ίσως να τους απεκαλύφθει δηλαδή, ή αν θέλετε μπορεί να εγνώριζαν το όνομα του Αντιχρίστου οι 12 Απόστολοι και να το εκράτησαν μυστικών, και αυτό να μην κατετέθει, να μην έχει κατατεθεί, και δεν κατατέθει φυσικά στην Εκκλησία, και αγνοούμε ποιος μπορεί να είναι. Κρατήθηκε μόνο για λογαριασμό τους. Τότε θα ρωτήσετε, γιατί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δημιουργεί αυτήν την πρόκληση να λέγει «Οδε η σοφία». Εδώ είναι η σοφία. Και αυτός που έχει νου ας ψηφίσει τον αριθμό του θηρίου, γιατί είναι αριθμός ανθρώπου. Σε προκαλεί. Αγαπητοί μου, θα μπορούσαμε να υπούμε ότι αυτή η πρόκληση δεν είναι όπως θα τη φανταζόμαστε μία πρόκληση, αλλά όσο και κυρίως να προκληθεί η προσοχή του αναγνώστου στην περίεργειά του ποιος άραγε να είναι, και μέσα του να αρχίσει να αισθάνεται μερικά πράγματα, ότι πρέπει να προσέχει τον ερχόμενον Αντίχριστο, και ότι ακόμα αυτό δεν το στερεί η Αγία Γραφή, θα δοθούν πάρα πολλά χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας του Αντιχρίστου, ώστε δεν θα λείπει παρά μόνο το όνομα. Συνεπώς, το όνομα θα το μάθετε ως να λέγει όταν γνωρίζετε όλα τα άλλα χαρακτηριστικά, και όταν θα έρθει ο Αντίχριστος θα πείτε «Είμαι αυτός». Συνεπώς, είναι μία πρόκληση περισσότερο της προσοχής, όχι της περιεργίας. Βέβαια ξέρουμε ότι ο άνθρωπος είναι περίεργος, και μέσα στην ιστορία έγιναν πολλές απόπειρες να αποκρυπτογραφηθεί ο αριθμός 666. Όμως Ματέως, διότι τίποτα δεν απεκάλυψε ο αριθμός αυτός. Σας είπα, ταιριάζει σε πολλά ονόματα. Χρησιμοποιήθηκε το ελληνικό αλφάβητο, χρησιμοποιήθηκε το λατινικό αλφάβητο, χρησιμοποιήθηκε το εβραϊκό αλφάβητο. Κατά την ταπεινή μου και φτωχή μου γνώμη, που φυσικά είναι αυτό που δέχεται και η Εκκλησία κυρίως, είναι μάλλον το ελληνικό αλφάβητο. Εφόσον το βιβλίο της Αποκαλύψεως γράφτηκε ελληνικά, πρέπει να είναι να χρησιμοποιηθεί το ελληνικό αλφάβητο και όχι το λατινικό. Για να δείτε δε τι τραβηγμένες ερμηνείες έχουν κάνει. Φερρυπίν, βάζουν Λατίνος για να πούν ότι η Λατίνη είναι αντίχριστη, και το λατί, το τι, το γράφουν με έψιλον γιώτα περισπωμένη, ενώ δεν γράφεται έτσι, γράφεται με γιώτα. Γιατί βγαίνει ο αριθμός 661 και να βάλουν 5 ακόμα νούμερα και βάζουν και το έψιλον και το κάνουν Λατίνος με έψιλον γιώτα. Βεβαίως, ή το αρνούμε του Ιπολίτου, αρνούμε, γιατί λέγει δεν θα είναι όνομα, αλλά θα είναι το αρνούμε των Ιησού Χριστών. Το αρνούμε, το με, το γράφουν με έψιλον, διότι έτσι οικονομεί το αριθμός. Το έψιλον είναι 5 νούμερα, ενώ το αλφα γιώτα είναι 15 νούμερα, βγαίνει δηλαδή 10 νούμερα παραπάνω. Αυτά είναι τραβηγμένες ερμηνείες. Τίποτα από όλα αυτά δεν υπάρχει τίποτα το ασφαλές. Τότε τι ακούσατε αυτό λοιπόν, που θα παρακαλέσω, επειδή πάρα πολλές φορές κυκλοφορούν αυτά τα ονόματα, συγκεκριμένα εδώ η Χοέ που υπάρχει εδώ στη Λάρισα, αυτή που είναι πεντηκοστιανή εδώ στη Λάρισα, από τους αδελφούς Χασιώτη, που σας έχω κι άλλοτε πει και προσέχετε, πάλι σας ξαναλέγω, μη βρεθείτε σε κύκλους τους, είναι πεντηκοστιανοί, είναι αιρετικοί. Υπεστήριζαν ότι ο Αντίχριστος φέρει το όνομα Γουλιέλμος Δεύτερος. Δεν βγαίνει ακριβώς τώρα πώς το υπεστήριζαν, δεν ξέρω. Γουλιέλμος Δεύτερος, τρέχα γύρευε. Επειδή λοιπόν υπάρχουν αυτές διαρκώς οι προκλήσεις, και ο άνθρωπος είναι περίεργος και μπορεί να πέσει θύμα της περιεργίας του, ακούστε τον χρυσούν κανόνα της Εκκλησίας. Είναι του Αγίου Ειρηναίου
κατά αιρέσεων στο 5ο βιβλίο 30 παράγραφος και μετά του Αγίου Ανδρέου Κεσαρίας στην ερμηνεία που κάνει στην Αποκάλυψη. Ακούστε πρώτα του Αγίου Ειρηναίου. Ασφαλέστερον και ακινδυνότερον το περιμένει την έκβαση της προφητείας. Ασφαλέστερον λοιπόν, γράφει ο Άγιος Ειρηναίος, και ακινδυνότερον το περιμένει την έκβαση της προφητείας, ή το καταστοχάζεστε και απομαντεύεστε ονόματα τυχόντα, πολλών ονομάτων ευρεθήνε δυναμένων εφόντων των προηρημένων αριθμών. Ότι είναι ασφαλέστερον και ακινδυνότερον το να περιμένει κανείς την πλήρωση της προφητείας ότι θα έρθει ο Αντίχριστος, παρά να κάθεται κανείς να σκέπτεται και να προσπαθεί να απομαντεύσει ποιος άραγε μπορεί να είναι ο Αντίχριστος. Ο δε Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας γράφει: την μεν ακρίβεια της ψήφου ως και τα λοιπά τα περί αυτού γεγραμμένα ο χρόνος αποκαλύψει και η πείρα της νύφουση. Αυτό είναι επιγραμματικό. Μάλιστα, αν επιτρέπετε, για να το κάνω πιο ευμνημόνευτο, θα μείνω σε δύο λέξεις, μπορώ, τρεις λέξεις. Ο χρόνος αποκαλύψει και η πείρα της νύφουση. Ο χρόνος πράγματι αποκαλύπτει τις προφητείες. Αλλά πώς θα μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι ήρθε η πλήρωση της προφητείας, ο χρόνος πληρώσεως προφητείας? Όταν έχει κανείς πείραν πνευματική και νύψη. Ακούσατε το, και νύψη. Τι είναι αυτή η νύψη? Νύψη καρδίας. Από το νύφο, νύφο θα πει κατά λέξη εγκρατεύομαι ίνου, και συνεπώς είμαι νυφάλιος, έχω καθαρό μυαλό. Αλλά όπως είναι γνωστό, τα πάθη δημιουργούν μέθυν, σκοτασμόν του νου και της καρδίας. Όταν δεν έχω λοιπόν αυτήν τη μέθυν των παθών, δηλαδή βρίσκομαι εις μία νυπτική κατάσταση, η καρδιά μου πραγματικά νύφει, τότε θα μπορώ να βλέπω το κάθε τι και να ερμηνεύω αυτό που συμβαίνει στην ιστορία. Όπως γράφει ο Άγιος Ιγνάτιος στον Άγιον Πολύκαρπο, ότι τους καιρούς καταμάνθανε των αναμενόμενων προσδόκα. Και όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, η Δευτέρα του Χριστού παρουσία συνδέεται χρονικά άμεσα με την εμφάνιση του Αντιχρίστου, διότι ευθύς μετά θα έρθει ο Χριστός, μετά τον Αντίχριστον ευθύς μετά. Συνεπώς, όταν λέγει εδώ τους καιρούς καταμάνθανε, είναι πολύ σπουδαίο. Δηλαδή να τους μελετάς τους καιρούς, να βλέπεις. Για να μπορείς όμως να μελετάς και να βγάζεις συμπεράσματα, πρέπει να έχεις καρδιά νύφουσα, δηλαδή καρδιά που να είναι καθαρή, καθαρή από πάθη. Να είσαι ο άνθρωπος ο πιστός, να μην έχεις κυριευθεί από πάθη και κακίες και λατώματα, και τότε θα μπορείς να βλέπεις. Πολύ λοιπόν επιγραμματικά λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας ότι ο χρόνος αποκαλύψει και η πείρα της νύφουση. Πολύ παραπάνω δε όταν οι δύο προφήτες, ο προφήτης Ηλίας και ο Ενόχ, θα δείξουν τον Αντίχριστον και θα πούν αυτός είναι, τότε οι μεν άπιστοι θα δυσαρεστηθούν, γιατί θα είναι το ίνδαλμά τους ο Αντίχριστος, όπου και τελικά θα θανατωθούν από τον Αντίχριστον. Οι πιστοί όμως θα πούν αυτός είναι. Και δεν θα είναι μόνο η πείρα η προσωπική και η νύψη της καρδίας των που θα διακρίνουν από τα πολλά γνωρίσματα που δίνει η Αγία Γραφή της πρόσωπογραφίας του Αντιχρίστου, αλλά θα είναι και οι δύο προφήτες που θα δώσουν την επιμαρτυρία τους δια το πρόσωπον του Αντιχρίστου. Και συνεχίζει ο Άγιος Ανδρέας: «Η γαρέδι
σαφώς γνωστή με το ότι ούτων όνομα ότε θεάμενος αν αυτό απεκάλυψε. Γιατί αν έπρεπε να γνωστεί σαφώς αυτό το όνομα του Αντιχρίστου, εκείνος που το είδε, γι' αυτό σας είπα ότι υπάρχει πιθανότης ότι ο Άγιος Ιωάννης εγνώριζε το όνομα, ο τεθεάμενος, αυτός που έχει δει το όνομα, το είδε γραμμένο, θα το απεκάλυπτε. Αλλού και ευδόκησε μη θεία χάρις εν θεία βίβλο το του λιμεώνος όνομα γραφήνε. Δεν ευδόκησε μη χάρις του Θεού να γραφτεί το όνομα του λιμεώνος, του καταστροφέως αυτού, να γραφτεί στο βιβλίο της Αγίας Γραφής. Ως εν γυμνασίας δε λόγω πολλά εστίν ονόματα των αριθμών τούτων περιέχοντα, προσιγορικάτε και κύρια. Είναι πραγματικά σαν μια γυμνασία της περιεργίας. Να ξέρει κανείς να πει πολλά ονόματα βγαίνουν. Α, όχι λοιπόν, δεν θα είμαι περίεργος. Θα περιμένω όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Εάν όμως, αγαπητοί μου, τεθεί μία απορία, τότε αφού δεν αποκαλύπτεται ο αριθμός, συγγνώμη, δεν αποκαλύπτεται το όνομα, δεν αποκρυπτογραφείται ο αριθμός, τότε γιατί να τεθεί? Για ποιο λόγο να τεθεί? Έτσι απλώς τεθεί? Μήπως ο προφήτης παίζει? Ο προφήτης δεν παίζει. Ο προφήτης γράφει σοβαρά και κάτω από την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Τότε τι έννοια έχει αυτό? Απλούστατα, όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου, τότε οι άνθρωποι θα αισθανθούν ότι επαληθεύεται η προφητεία. Ο Χριστός έλεγε για πράγματα που θα συνέβαιναν σε λίγες ώρες ή σε μια μέρα ή σε 2-3 μέρες. Σας τα είπα, λέγει, αυτά όταν θα γίνουν, για να πιστέψετε. Φερυπίν, τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ τους λέγει: απόψε θα σκορπιστούν τα πρόβατα, γιατί θα παταχθεί ο ποιμήν. Απόψε σι Πέτρε θα με αρνηθείς. Τα ξέρετε τα πιο πολλά, να μην πολυλογώ. Και οι άλλοι θα με αρνηθείτε. Σε 3 μέρες θα αναστηθώ. Εσείς θα λυπηθείτε και ο κόσμος θα έχει χαρά για τη σταυρωσή μου. Αλλά μη φοβόσαστε, και η γυναίκα, λέει, άμα γεννήσει, ενώ πάει να γεννήσει έχει λύπη, όταν όμως γεννήσει έχει χαρά γιατί έφερε άνθρωπο στον κόσμο. Και εσείς θα χαρεί η ψυχή σας, η καρδιά σας, όταν θα με ξαναειδείτε πάλι. Σας τα είπα, σαφώς το λέγει αυτό ο Κύριος εκεί, σας τα είπα ώστε όταν γίνουν να πιστέψετε. Δηλαδή η προφητεία, αγαπητοί μου, είναι το μεγαλύτερο τεκμήριο αληθείας και γνησιότητας. Δεν είναι το θαύμα, γιατί θαύματα θα κάνει έστω και ψεύτικα και ο Αντίχριστος και ο διάβολος κάνει θαύματα. Μήπως ο πνευματισμός και η μαγεία δεν κάνουν θαύματα? Αλλά εκείνο που είναι αδιάσυστο τεκμήριο αληθείας είναι η προφητεία. Ο διάβολος δεν ξέρει το μέλλον και δεν μπορεί να δώσει προφητεία. Κι άλλοτε σας το είπα, στο βρόντο λέει μερικά πράγματα. Και οι άνθρωποι που θα πιστέψουν στον διάβολο, ο Θεός επιτρέπει για την τιμωρία του, στέλνοντας πλάνης πνεύμα να επαληθεύσει εκείνο το οποίο επίσεψαν εις τον διάβολο, στο όνειρο, στην πρόρηση της γύφτισσας, της καφετζούς, του πνευματιστού, να επαληθεύσει μόνο και μόνο σαν μια τιμωρία ή παιδαγωγική ή καταδικαστική. Φοβάμαι καταδικαστική, διότι το πνεύμα της πλάνης είναι η εσχάτη τιμωρία που μπορεί να δώσει ο Θεός. Το λέει η ίδια η Αγία Γραφή αυτό, η Παλαιά Διαθήκη. Το πνεύμα της πλάνης το λέγει και ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν η προφητεία είναι προνόμιο μόνο του Θεού. Γι' αυτό το λόγο ετέθη δια να πληρωθεί η προφητεία και οι άνθρωποι της εποχής εκείνης, μπορεί να είναι η εποχή μας, μπορεί να είναι η επόμενη γενεά, δεν το ξέρουμε, να πουν αληθείς η προφητεία,
πρέπει να προσέξουμε. Εδώ, αγαπητοί μου, τελειώνει το 13ο κεφάλαιο, που αναφέρεται με στιγνό βέβαια τρόπο στον Αντίχριστο, αν θέλετε στο πρώτο θηρίο, τον δράκοντα, τον διάβολο, στο δεύτερο θηρίο που έρχεται από τη θάλασσα, τον Αντίχριστο, και το τρίτο θηρίο που είναι ο ψευδοπροφήτης. Τώρα εδώ ο Ιερός Ευαγγελιστής παρακάτω βάζει ένα intermezzo, βάζει κάτι ευχάριστο, για να, στη συνήθειά του είναι, να δώσει έναν τόνο αναψυχή στον αναγνώστη, ύστερα από την καταπίεση της ψυχής του από τα δυσάρεστα να συμβούν. Πριν όμως πάμε στο 14ο κεφάλαιο, για να δούμε αυτό το intermezzo, που είναι οι 144.000 παρθένοι που ακολουθούν το αρνίον όπου αν υπάγει, και είναι μια ωραιοτάτη εικόνα, ωραιοτάτη. Σας είχα υποσχεθεί ότι θα πρέπει να δούμε το θέμα του Αντιχρίστου όχι μόνο από την πλευρά της Αποκαλύψεως, αλλά και από ολόκληρη την Αγία Γραφή. Τι μαρτυρίες έχουμε για τον Αντίχριστο από ολόκληρη την Αγία Γραφή, και μη και Παλαιά Διαθήκη, για να μην νομιστεί ότι είναι μόνο ένα σημείο της Αγίας Γραφής η Αποκάλυψη. Όχι, είναι πολλά σημεία της Αγίας Γραφής. Και πώς ερμηνεύουν οι πατέρες και πώς διαζωγραφίζουν την προσωπικότητα του Αντιχρίστου με λεπτομερίες που θα εκπλαγείτε. Γι' αυτό λοιπόν, βεβαίως πάρα πολύ σύντομα, θα δούμε και από την πλευρά αυτή το θέμα του Αντιχρίστου. Πού θα έρθει, πώς θα έρθει, από πού θα γεννηθεί, σε ποιο τόπο κλπ. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι το οξύ μάτι των πατέρων της Εκκλησίας μας διακρίνουν εκείνα που εμείς δεν μπορούμε να διακρίνουμε με τόση ευκολία στην Αγία Γραφή. Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσουμε ως οδηγούς τους πατέρας της Εκκλησίας μας, που είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Τα ονόματα που του αποδίδει τόσο η Αγία Γραφή όσο και οι πατέρες της Εκκλησίας μας, μερικά, γιατί είναι περισσότερα από αυτά που θα σας πω, είναι τα εξής: Αντίχριστος, Α Ιωάννου 4,3, Θεός ημί εγώ, η Εζεκίλ 28,2-10 και Β Θεσσαλονικής 2,3. Τρίτον, άνθρωπος της αμαρτίας, Β Θεσσαλονικής 2,3. Τέταρτον, Υιός της απολίας, Β Θεσσαλονικής 2,4. Πέμπτον, αντικείμενος, Β Θεσσαλονικής 2,4. Έκτον, υπερερώμενος, δηλαδή υπερηφανευόμενος, σούπερ υπερεφανευόμενος. Αυτό θα πει υπερερώμενος, Β Θεσσαλονικής 2,4. Έβδομον, άνομος, Β Θεσσαλονικής 2,8. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος έχει πολλές ονομασίες των Αντίχριστων. Όγδον, θηρίον, στο οικείο κεφάλαιο που αναλύουμε. Ένατον, κοσμοπλανής, διδαχή. 16ο και 16η παράγραφος, 4 χωρίο. 10ο, εχθρός, Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων. 11ο, άνομος Θεός, Ειρηναίος, στο 5ο βιβλίο κατά αιρέσιον. 12ο, Υιός Διαβόλου, ο Υπόλυτος, Επίσκοπος Ρώμης. 13ο, Όφης, Φίδη, τον αποκαλεί ο Ιακώβ στο παιδί του τον Δάν.
Γένεση 49,16-18. 14. Πλάνος. Ιερός Δαμασκηνός. 15. Ψευδόχριστος. Ψευδής Χριστός κατά λέξη. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Όλα τα ονόματα φυσικά αυτά είναι φοβερά. Έκανα μια επιλογή για να σας δώσω μια εικόνα, γιατί από τα ονόματα ήδη καταλαβαίνουμε και το πρόσωπο. Ενδεικτικά θα χρησιμοποιήσουμε μόνο μερικά χωρία από την Αγία Γραφή, πολύ λίγα, 3-4, και μη και Παλαιά Διαθήκη. Και καταρχάς από την Παλαιά Διαθήκη, ένα θεμελιώδη σημείο δια των Αντίχριστων είναι το εξής. Όταν ο Ιακώβ ευλογούσε τα 12 του παιδιά στην Αίγυπτο, λίγο πριν πεθάνει, εις τον Ιούδα, τον τέταρτο γιο του, έδωσε όλη την ευλογία για να έλθει από αυτόν ο Μεσσίας. Του είπε τα πιο μεγαλειώδη και απαιρετικά λόγια. Θα δείτε μέσα σε εκείνα τα λόγια του Ιακώβ για τον Ιούδα το γιο του να υπάρχει το στοιχείο της ενσάρκου οικονομίας του Υιού του Θεού, τον θάνατό του, όταν του λέγει ως κύμνος που έπεσες να κοιμηθείς, είναι ο θάνατος του Μεσσίου. Και ποιος μπορεί να σε ξυπνήσει, δηλαδή ποιος τολμά να σε ξυπνήσει, όταν δηλαδή θα αναστηθείς, τότε οι εχθροί σου θα τρέμουν. Τον θάνατο, την Ανάσταση, την Εκκλησία, την πίστη των εθνών, και αυτός προσδοκία εθνών, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που μιλεί περί κλίματος εκεί, και την αιωνία μακαριότητα. Δηλαδή υπάρχει προφητικά η διαζωγράφηση των χαρακτηριστικών του Μεσσίου, του Χριστού, του Ιησού Χριστού που ήρθε. Όταν έφτασε εις τον Δαν, τον γιο του, του προφητεύει το εξής. Δαν, κρινή των λαών αυτού, οσύ και μία φυλή εν Ισραήλ, και γεννηθεί το Δαν όφης εφοδού, εγκαθήμενος επί τρίβου, δάκνων πτέρναν ύπου, και πεσίτε ο υπεύς εις τα οπίσω, την σωτηρίαν περιμένων Κυρίου. Γένεση 49 κεφάλαιων 16-18. Η προφητεία αυτή, αγαπητοί μου, εξεπληρώθη μερικώς επί του κριτού Σαμψών. Ο Σαμψών ήταν από τη φυλή του Δαν. Όταν λέγει Δαν, κρινή των λαών αυτού, ο Σαμψών ήταν κριτής και έκρινε των λαών, όχι τη φυλή του, λέει εδώ η προφητεία, οσύ και μία φυλή εν Ισραήλ. Θα κρίνει δηλαδή, θα σταθεί κριτής, αρχηγός δηλαδή, ολοκλήρου του Ισραήλ και των 12 φυλών. Συνεπώς, εδώ βλέπουμε την μερική πλήρωση της προφητείας των Σαμψών, αλλά γενικώς η προφητεία θα πληρωθεί εις τον Αντίχριστον. Ο Σαμψών ήταν ευσεβής άνθρωπος. Δεν ήταν ασεβής, αλλά εκυβέρνησε το λαό του Θεού. Εδώ ο Αντίχριστος θα είναι ασεβής, αλλά θα κυβερνήσει αυτός όχι μόνο το λαό του Θεού, τους Εβραίους, αλλά θα γίνει κοσμοκράτο. Το σημείο της προφητείας που λέγει «και γεννηθεί το Δαν όφης», και να γίνει, αυτό το να γίνει όχι ότι εύχεται, είναι προφητική η διάσταση αυτής της ευχής, ο Δαν να γίνει φίδι, επληρώθη μερικώς επί του προδότου Ιούδα κατά των λόγων του Κυρίου, ο τρόγων μετεμού των άρτων επήρε επεμέ την πτέρνα αυτού. Αυτός που έτρωγε ψωμί μαζί μου
σήκωσε τη φτέρα του και με κλώτσισε. Γενικώς όμως θα πληρωθεί επί του Αντιχρίστου, ο οποίος θα φέρει όλον τον διάβολο μέσα του. Θυμηθείτε και ο Ιούδας είχε τον διάβολο μέσα του, και τότε λέγει όταν πήρε το ψωμί από τα χέρια του Κυρίου, τότε εισήλθε ο Σατανάς εις την καρδία του Ιούδα του προδότου. Και ο διάβολος, ο οποίος επτέρνησε τρικλοπόδησε, να το πω έτσι, επτέρνησε τους πρωτοπλάστους, κατόπιν επτέρνησε τον Κύριον. Θυμόσαστε την προφητεία εκεί στον παράδεισο που λέγει ο Θεός, «Σύ δε», λέει στον διάβολο, «τηρήσεις αυτού πτέρνα». Θα έρθεις να του πληγώσεις τη φτέρνα. Γι' αυτό λέγεται και πτερνισμός. Θα τον τρικλοποδήσεις, θα του κάνεις κακό, θα τον ανεβάσεις στο σταυρό. Κατόπιν ο διάβολος, ο πτερνιστής διάβολος, έρχεται να διώξει την εκκλησία, τους πρωτοπλάστους, τον Κύριον και την εκκλησία. Εκείνο το μέρος της προφητείας που λέει ότι ο υπεύς αναμένει την σωτηρία, ο υπεύς πέφτει στα οπίσω, πεσίτη στα οπίσω, την σωτηρία περιμένων του Κυρίου. Ποιος είναι ο υπεύς? Είναι ο πιστός άνθρωπος, ανύποπτος, προχωρεί το δρόμο του. Σιδάν, σαν φίδι, πηγαίνεις, πετιέσαι ξαφνικά στο δρόμο του υπέως και δαγκώνεις το άλογο και ο υπέας πέφτει ανάποδα πίσω και φυσικά χτυπάει το κεφάλι του. Ο δρόμος είναι έρημος. Προσέξτε, εικόνα προφητική. Ο δρόμος είναι έρημος. Από πού θα πάρει τη σωτηρία του άνθρωπος αυτός, ο ταξιδιώτης? Παρά μόνο από το Θεό, που σημαίνει ο Αντίχριστος θα είναι τόσο δυνατός ώστε δεν θα υπάρχει άνθρωπος ανωτερός του για να ζητηθεί από κάποια θύματα να απαλλαγούν από τα χέρια του Αντιχρίστου, και τότε μόνη σωτηρία τους θα είναι των πιστών να στραφούν προς τον ουρανόν και να παρακαλέσουν τον Χριστό. Και πράγματι η σωτηρία θα έρθει από τον Χριστόν. Πώς θα έρθει? Μας το λέει ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα Θεσσαλονικής επιστολή του. Ο Κύριος αναλώσει αυτόν. Θα τον καταστρέψει ο Κύριος. Και συνεπώς η προφητεία αυτή του Ιακώβ αναφέρεται καθολικά εις τον Αντίχριστο. Θα μου πείτε, από τον Δαν θα έλθει ο Αντίχριστος? Ναι, περιμένετε. Ο Δανιήλ στο βιβλίο του 7 κεφάλαιο κόμμα 25, για να μην πω ότι έχει ολόκληρο κεφάλαιο για τον Αντίχριστο και πλήστα όσα άλλα χωρία εκτός του κεφαλαίου εκείνου. Παίρνω ένα χαρακτηριστικό χωρίο: «Και λόγους προς τον ύψιστον λαλήσει». Ο Αντίχριστος θα λαλήσει λόγους προς τον ύψιστον, φοδερούς, «και τους Αγίους υψίστου παλαιώσει». Θα κακοποιήσει τους Αγίους του Θεού και υπονοήσει του αλλοιώσε καιρούς και νόμων, και θα σκεφτεί να αλλοιώσει καιρούς και νόμων. Καιροί είναι οι φύσεις και νόμος είναι ο νόμος του Θεού. Προσέξτε όμως κάτι, βρήκα μια καινούρια ερμηνεία πάνω στο καιρούς και χάρηκα πολύ για αυτήν την ερμηνεία. Είναι η εξής: καιροί είναι το παρελθόν, η ιστορία και η παράδοση. Θα το πω άλλη μία φορά: το παρελθόν, η ιστορία και η παράδοση. Θα ζητήσει ο Αντίχριστος να αλλοιώσει την παράδοση, την ιστορία. Μήπως στην εποχή μας αλλοιώνεται η ιστορία? Μήπως στην εποχή μας η παράδοση αλλοιώνεται? Ο καθένας σας κρίνει. Ο καθένας σας κρίνει. Βλέπετε ότι γι' αυτό, δεν το λέγω εγώ, τόσοι το λέγουν, ζούμε ημέρες Αντιχρίστου. Όταν βλέπουμε αλλοιώσεις πραγμάτων που ουδέποτε απετολμήθησαν να γίνουν,
και βλέπουμε αυτές τις αλλοιώσεις ήδη να γίνονται. Είναι καταπληκτικό. Ο δε νόμος πως αλλοιούται, όταν λέει ο νόμος ου μιχεύσεις και σου λέει αύρε βλάκα, ευκαιρίες σου τυχαίνουν και λες ου μιχεύσεις. Τι είναι η μιχεία, τίποτα δεν είναι. Και τι είναι η πορνεία, και τίποτα δεν είναι. Τι θα πει τίποτα ο πατέρας και τη μητέρα σου. Καταπίεση λέγεται αυτό. Καταπίεση λέγεται αυτό. Αγαπητοί μου, διάβαζα στο περιοδικό Ζωή, το βρήκα στα επί των γεγονότων. Το παίρνει από εφημερίδα. Ένας καθηγητής μπες εκπαιδεύσεως σε ένα λύκειο της Ηλίου Πόλεως. Δεν το έχω μαζί μου να σας το διάβαζα. Φοβερό πράγμα. Είπε στους μαθητάς, διαβάζετε, θα το διαβάσετε ίσως. Είπε στους μαθητάς, δεν θέλω λέει να με σέβεστε. Αυτά είναι δουλοπρέπειες. Δουλοπρέπειες. Η σεβασμός είναι δουλοπρέπεια. Αλλά τι. Θέλω λέγει να μου βρίζετε Χριστούς και Παναγίες, επιλέξει, όπως να σας βρίζω και εγώ εσάς τα ίδια. Και αυτό λέγεται απελευθέρωση. Αυτό λέγεται ότι διατηρώ την προσωπικότητά μου και την ανθρωπιά μου. Ακούσατε παρακαλώ. Ακούσατε. Αυτό θα πει αλλίωση του νόμου. Αυτά τα ξανακούσατε άλλοτε ποτέ από τους παππούδες σας, τους προπαππούδες σας? Θέλετε πουθενά γραμμένα το περί σεβασμού θέμα? Το είδατε ποτέ να αλλοιώνεται? Το είδατε πουθενά ποτέ? Πουθενά ποτέ. Άλλο πράγμα να υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν σέβεται. Δεν σέβεται αυτός. Αλλά δεν θα σου πει ποτέ όμως στα καλά καθούμενα και να έχει και υψηλή θέση και να σου πει ότι τι θα πει σεβασμό, δεν έχει κανένα νόημα. Και εκείνοι που ετάκτησαν για την αγωγή της νεολαίας μας να γίνονται αυτοί οι χειραγωγοί στο σκοτάδι και στον γκρεμό. Φοβερό πράγμα. Αυτό θα πει αλλοίωσης καιρών και νόμου. Αλλά αγαπητοί μου, τι να πει κανείς? Και ο Κύριος επροφήτευσε και ειδοποίησε τους μαθητάς του για τον Αντίχριστο. Καλύτερα, ειδοποίησε τους ίδιους τους Εβραίους ο Κύριος και τους είπε ότι εγώ ελήλυθα εν το ονόματι του πατρός μου κι ου λαμβάνετε με. Εγώ ήρθα στο όνομα του πατέρα μου και δεν με λαμβάνετε. Εάν άλλος έλθει εν το ονόματι το ιδίο εκείνον λείψεστε. Ιωάννης 5,23. Όταν έρθει άλλος, αυτό θα τον πάρετε. Εγώ ήρθα, δεν με δεχθήκατε. Όταν θα έρθει άλλος, αυτόν θα το δεχθείτε. Και αυτός ο άλλος δεν θα είναι παρά ο Αντίχριστος. Και όπως ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος, πατρολογία 59,235, σελίδα 235, τον Αντίχριστον εντάφθα ενίτεται. Δηλαδή υπενήσεται εδώ ο Κύριος αυτόν τον ίδιο τον Αντίχριστο. Αλλά επειδή η ώρα πέρασε, πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.